Αν είχαν κάνει αυτοί που έπρεπε να κάνουν αυτά που έπρεπε να κάνουν, προφανώς μπορεί και αυτοί οι άνθρωποι εκεί, όχι ότι δεν θα είχαν πάθει ζημιές, αλλά να είχαν πάθει λιγότερες ζημιές, γιατί η ιστορία δεν γράφεται με αν, η πραγματικότητα δεν γράφεται με αν, και εκεί κυρίως η ζωή δεν κινείται με θα. Και πλέον σε αυτή τη χώρα τα θα είναι πάρα πολλά. Εκεί, σε αυτά τα νερά που βλέπουμε να έχουν πνίξει την Μαγνησία και την Θεσσαλία με τον Ποινιό, αυτή τη στιγμή να είναι ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για τις περιοχές εκεί, μήπως φουσκώσουν τα νερά και ξεχυλήσει ο Ποινιός, και αυτό πραγματικά θα είναι πολύ μεγάλος κίνδυνος για όλες εκεί τις περιοχές. Εκεί, σε αυτά τα νερά που βλέπουμε, που οι άνθρωποι της πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ, της αστυνομίας, οι ιδιώτες με κίνδυνο της ζωής τους προσπαθούν να σώσουν τους υπόλοιπους που έχουν εγκλωβιστεί στα σπίτια τους, εκεί, σε αυτά τα νερά, εκεί, σε αυτή την πλημμύρα, πνίγηκε η ελληνική πολιτεία. Και πνίγεται εδώ και πολλές ημέρες. Και πνίγεται εδώ και πολλά χρόνια, θα μπορούσε να πει κάποιος. Αλλά είναι δεδομένο ότι έχει πνιγεί η ελληνική πολιτεία εκεί, σε αυτά τα νερά. Δεν είναι η κλιματική κρίση. Η κλιματική κρίση είναι ένα φαινόμενο που θα το έχουμε εδώ για πάρα πολύ καιρό. Τώρα το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι μετά από τρεις μέρες δεν έχουν ούτε ένα μπουκάλι νερό να πιούν και είναι εγκλωβισμένοι πάνω στις ταράτσες και στα μπαλκόνια, δεν είναι η κλιματική κρίση. Θα μπορούσε να ήταν η εγκληματική κρίση κάποιον. Αλλά σίγουρα δεν είναι η κλιματική κρίση αυτό που ζούμε εδώ και τόσες ημέρες στη Θεσσαλία. Δεν είναι η κλιματική κρίση η απόφαση κάποιων να ανοίξουν τα ποτάμια για να μην πνιγεί η καρδίτσα. Ναι, να μην πνιγεί η καρδίτσα, γιατί αν έφτανε το νερό στην καρδίτσα θα είχαμε πραγματικά τραγωδία. Αλλά δεν είναι κλιματική κρίση η απόφαση κάποιου να ανοίξει το νερό και να μην ειδοποιήσει αυτούς που είναι στον κάμπο. Αυτό καταγγέλνουν. Αυτό καταγγέλανε και εδώ εχθές στην εκπομπή άνθρωποι που είναι εγκλωβισμένοι. Δεν είναι κλιματική κρίση αυτό. Δεν είναι κλιματική κρίση το γεγονός ότι δεν είπε κανένας στο στρατό να βοηθήσει από την πρώτη στιγμή. Το είπε ο κ. Δένδιας. Μόλις μας το ζητήσατε, ο στρατός ήταν εκεί. Δεν είναι κλιματική κρίση αυτό. Δεν είναι κλιματική κρίση το γεγονός ότι δεν έχουμε ούτε ένα σχέδιο για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα που έχει υπάρξει εκεί. Δεν είναι κλιματική κρίση το γεγονός ότι δεν έχουν νερό να πιούνε, φαΐ, να φάνε οι άνθρωποι μετά από τόσες μέρες. Δεν είναι κλιματική κρίση. Και προφανώς από το στούντιο είναι εύκολο να τα λέμε όταν εκεί είναι 2 μέτρα τα νερά και 2,5. Αλλά εμείς είμαστε στο στούντιο για να κάνουμε τη δουλειά μας και αυτοί είναι στα γραφεία τους για να κάνουν τη δική τους δουλειά. Και εκλέγονται εδώ και 10 χρόνια και 15 χρόνια για να κάνουν τη δική τους δουλειά. Εάν δεν μπορούν να κάνουν τη δική τους δουλειά, επειδή θα ζητήσουν ψήφο σε μερικές μέρες, σε μερικούς μήνες, και δεν λέω μόνο για εκείνες τις περιοχές, για γενικά. Αν δεν θέλουν να πάνε μόνοι στο σπίτι τους, ας τους στείλουν οι δημότες τους στο σπίτι τους ή από την περιφέρεια στο σπίτι τους. Και ξαναλέω, δεν εννοώ μόνο τον Περιφερειάρχη Μαγνησίας ή τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας ή τους δημάρχους εκεί. Από όλη την Ελλάδα, όποιος δεν κάνει καλά τη δουλειά του, να πάει στο σπίτι του. Το 2000 μας λέγανε ότι μετά την πλημμύρα θα κάνουμε τα πάντα να μην ξαναπλημμυρίσει, και έτσι έγινε. Και το 1994 το ίδιο λέγανε, όταν πλημμύρισε πάλι εκεί η περιοχή, ότι θα κάνουμε τα πάντα. 30 χρόνια περάσανε, ξαναπλημμυρίσαμε. Η κλιματική κρίση θα είναι εδώ. Αν θα βάλουμε μυαλό, μπορεί και να γλιτώνουμε τους ανθρώπους. Αλλιώς απλά θα κλαίμε πάντα πάνω από τα καμένα, τα βρεμένα, τα γκρεμισμένα, δεν ξέρω εγώ ποια θα κλαίμε.